την πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ. Η συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό θα μπορούσα να πω ότι ήταν άκαρπη. Δεν οδήγησε σε κανένα απολύτως θετικό αποτέλεσμα αναφορικά με τις διεκδικήσεις που έχουμε ως στόχο στην συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση. Στην ουσία, για το επίμαχο θέμα που αφορά το φορολογικό πρόβλημα που έχει θέσει η κυβέρνηση και οι δανειστές, η απάντηση ουσιαστικά που λάβαμε είναι ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί ο ίδιος ο Υπουργός με κανέναν τρόπο πριν κλείσει επίσημα η αξιολόγηση, η οποία προβλέπεται να γίνει συζήτηση στις 18 του Δεκέμβρη. Ταυτόχρονα, για τα υπόλοιπα θέματα, τα κοινωνικο-ασφαλιστικά και τα εργασιακά των ναυτικών, παρέπεμψε σε μελλοντική συζήτηση και συνάντηση με τους συναρμόδιους υπουργούς. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε μια θετική απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης και για το σκοπό αυτό θα συνεδριάσω αμέσως μετά για να πάρουμε τις αποφάσεις για την πορεία και την εξέλιξη του απεργιακού μας αγώνα. Για να φύγουν τα προϊόντα τους, έχουμε και για τους μαθητές μια έκκληση από το Υπουργείο Παιδείας. Η απάντησή μου είναι το θέμα της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι μαθητές, αλλά και άλλες κοινωνικές τάξεις, κυρίως στα νησιά, είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας και από αυτούς και μόνο εξαρτάται αν δώσουν θετικές απαντήσεις αυτή η ταλαιπωρία από τη δική μας την πλευρά με την απεργία που κάνουμε να δοθεί ένα τέλος. Από εκεί και πέρα την επιλογή και την απόφαση την έχει στα χέρια της η κυβέρνηση.